Κύριε Κλεάνθους, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, άλλαξε κάτι όπως ήταν χθες και προχθές τα πράγματα? Δυστυχώς ακόμα η κατάσταση είναι ίδια, δεν έχουμε οτιδήποτε νεότερο. Αναμένουμε τα αποτελέσματα διαβουλεύσεων που εξάγει η κυβέρνηση, για να δούμε τι θα βγει. Άρα εκτιμάτε ότι εντός της ημέρας θα έχει κάτι να σας πει η κυβέρνηση? Πέστε μου. Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση εντός της ημέρας θα έχει κάτι να ανακοινώσει? Ναι, ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια ανακοίνωση επιτέλους που να μας λέει τι θα γίνει. Άρα αυτοί που πρέπει να κινηθούν πάνε από το δύσκολο δρομολόγιο μέσα από όλη αυτή την ταλαιπωρία. Πρέπει να υποστούν αυτή την ταλαιπωρία για να μεταβούν στις δουλειές τους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που πρέπει να μεταβούν προς την Λευκοσία. Δυστυχώς είναι ο μόνος δρόμος που έχουμε. Άρα, εάν δεν αλλάξει κάτι και σήμερα, ούτε σήμερα, τι κάνετε? Αν δεν αλλάξει οτιδήποτε, θα συνέλθουμε σαν κοινοτικό συμβούλιο μαζί με τις άλλες οργανώσεις της κοινότητας για να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Υπάρχουν σκέψεις δηλαδή? Υπάρχουν διάφορες σκέψεις, ναι, για δυναμική αντίδραση. Για δυναμική αντίδραση. Μάλιστα. Και δεν θα είμαστε μόνο οι κάτοικοι της Ηλειρίας. Καθημερινά παίρνουμε μηνύματα από όλη την Κύπρο, μηνύματα συμπαράστασης από όλον τον κόσμο, από απλό κόσμο που είναι έτοιμοι να έρθουν να μας συμπαρασταθούν σε ό,τι κάνουμε. Συνήθως καθημερινά πόσα άτομα περίπου διακινούνται από και προς την Λευκοσία? Είναι οι εργαζόμενοι, περίπου καμιά 20 άτομα, είναι άλλα περίπου 50-60 άτομα την μέρα. 50-60 άτομα την μέρα και θέλετε ουσιαστικά να επιστρέψει η κατάσταση με ένα τεστ? Εμείς θέλουμε, ναι, αλλά η λύση μόνιμη θα είναι χωρίς διατυπώσει, διότι οι κάτοικοι της τηλεδιάς χρησιμοποιούν τα πράγματα ως σημεία διέλευσης. Δεν σταματούμε στα κατεχόμενα. Όταν διασφαλιστεί αυτή αυτό το πράγμα ότι δεν θα σταματήσουμε, δεν χρειάζονται οι ελέγχοι. Δεν υπάρχει λόγος. Η μετάδοση σε οποιοδήποτε ιών ή παθήσεων ή κορονοϊού που δεν σταματάς, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όταν διασφαλιστεί το δεν σταματώ, δεν χρειάζονται ούτε οι ελέγχοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στον κύριο Μιχαηλίδη. Επιστρέφουν οι φίλοι.